από μεριάς τα ΙΠΕΔ κυβερνητικών κύκλων και τα λοιπά, το τίμημα το οποίο το 2011 η πρώτη εκτίμηση ήταν γύρω στα 5 δις περίπου ότι θα έπιανε το ελληνικό, έχει κατέβει στο 10% στα 500 εκατομμύρια, ίσως και πιο κάτω. Από αυτά λέει ότι το 25% μόνο θα δοθεί, τα υπόλοιπα θα είναι εδώ σε ένα βάθος χρόνου. Πού ξέρετε αυτά τα στοιχεία, δεν σημαίνει αυτό? Αυτά είναι τα στοιχεία που γράφουν, διαβάστε αυτεμπορική. Διαβάστε όλες τις οικονομικές εφημερίδες. Εκεί τα διαβάζω. 7 δισεκατομμύρια επένδυση διαβάζω εγώ. 7 δις επένδυση. Σας λέω ότι θα πληρώσουν. Άλλο πρέπει να ρωτήσω. Άλλο λέμε. Ανοιχτός διαγωνισμός είναι. Ξέρετε, είναι ένας ανοιχτός διαγωνισμός. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν κερδίζουν κάποια συγκεκριμένα λεφτά. Φαίνεται, από τους τρεις που έχουν μείνει. Αν έκανε 20 δις, θα δίνανε 20 δις. Από τους τρεις που έχουν μείνει, την επόμενη 5η 27 του μήνα που κατατίθονται οι δεσμευτικές προσφορές, το πιθανότερο είναι ότι θα είναι μόνο η Lambda Development του Λάτσι, η οποία αποσύρθηκε από τον Αστέρα γι' αυτό. Το ΤΑΙΠΕΔ ελπίζει ότι έστω και τυπικά θα υπάρχει και ένας δεύτερος, για να μην βγούμε να πούμε αυτό που λέμε σε όλους τους λογαριασμούς, ότι ένας το παίρνει στο τέλος. Ένας εμφανίζεται. Κύριε Βαλαβάνη, ξέρετε πώς γίνονται οι αποκρατικοποίησεις, ξέρετε πώς γίνονται. Αφήστε με να πω, αυτό παρακολουθώ από την κοινοβουλευτική ομάδα, θα μου επιτρέψετε να πω ότι ξέρω πολύ καλά πώς γίνονται οι αποκρατικοποίησεις. Ανοιχτοί διαγωνισμοί γίνονται. Είστε εναντίον των αποκρατικοποίησεων και των επενδύσεων, πείτε μας, ναι ή όχι. Φυσικά. Είστε εναντίον, το ξέρω. Θα υπερφορολογήσετε τον κόσμο, καταλαβαίνω. Όλα είναι στον πάτο. Ξέρετε πόσο πουλάτε το τετραγωνικό μέτρο αν πληρωθούν 500 εκατομμύρια? 70 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο στο καλύτερο παραθαλάσσιο οικόπεδο της Ευρώπης. Έτσι χαρακτηρίζεται στο εξωτερικό και έτσι το πουλούσε το investment. Κυρία Βαλαβάνη, αν δεν έρθουν χρήματα στην Ελλάδα, θα αναγκάζεστε να φορολογεί τον κόσμο, το καταλαβαίνετε. Δεν αντέχει άλλο κόσμο. Περιμένετε. Τι θα κάνετε εκεί, τι θα κάνετε εκεί? Υπάρχει, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης παραχώρησης, θα υπάρχει μια επένδυση από 5 έως 10 δις. Μην πούμε στα τεχνικά, κυρία Βαλαβάνη. Ισχύει. Εργασίας είναι. Λοιπόν, ναι, τα οποία... Ισχύει αυτό που λέτε ότι όλα αυτά θα τα ακυρώσετε εσείς αν ανεβείτε? Ούτε πρόκειται πέρα από το πρώτο στάδιο, γιατί τους ενδιαφέρει μόνο το παραλιακό μέτωπο. Τι θα κάνετε με τον ΟΤΕ, κυρία Βαλαβάνη? Έχετε φροντίσει... Με τον ΟΤΕ τι θα κάνετε? Έχετε φροντίσει... Θα πάμε στον ΟΤΕ. Μισό λεπτό. Έχετε φροντίσει... Εσείς χρεώνετε τον κόσμο και είναι φοβερό αυτό πραγματικά. Πριν από 15 μέρες, σε ένα άσχετο νομοσχέδιο στον ΕΟΠΗ, περάσατε μια τροπολογία. Σε τρία λεπτά τελειώνουμε. Ότι αν η αρχαιολογία, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν έχει λεχτεί καθόλου στα μέσα. Αν η αρχαιολογία ή η πολεοδομία, όχι με βάση ό,τι λέει το άρθρο 105 του εισαγωγικού νόμου του αστικού κώδικα, δηλαδή για παράνομες πράξεις ή παραλήψεις, καθυστερεί στην επένδυση, αλλά εφαρμόζοντας την νομοθεσία, δηλαδή για οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη, τότε το δημόσιο κύριε θα πληρώνει ρήτρα καθυστέρηση. Το 2013 η Ελλάδα εισέπραξε 3,5 δις ευρώ, 1,5 χαράτσι από τις αποκρατικοποίησεις. Ναι. Εσείς θα τις πάρετε πίσω, αυτά, θα βάλετε κι άλλες, κι άλλο χαράτσι. Τι θα κάνετε? Σας τα λέω πρακτικά σε αριθμούς για να καταλαβαίνετε. Σας λέω αριθμούς. Αυτό το ένα και κάτι ήταν 3 δις όταν τα εισπράξει όλα, πού θα πάνε? Σε μια μαύρη τρύπα του χρέου. Από τη στιγμή που εισπράττονται, το χρέος δεν εκδηλωθεί, κύριε Βαλαβάνη. Από το 18 είναι οι λήξεις. Τι λέτε τώρα? Μα δεν έχετε ιδέα γιατί μιλάτε. Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ. Για τους τόκους είναι άλλο πράγμα. Για τέτοιο πράγμα, ποιοι τόκοι? Να ξέρετε, ό,τι πουλιέται μέσα σε 10 μέρες από τη στιγμή που πληρώνετε το αντίτιμο πάει στον ειδικό λογαριασμό για το χρέος της Τράπεζας Ελλάδας. Αν δεν ξέρετε αυτό, σημαίνει δεν παρακολουθείτε. Ούτε τις λήξεις ομολόγων δεν ξέρετε. Τίποτα δεν ξέρετε. Τι σχέση έχουν οι λήξεις των ομολόγων? Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ. Καμία σχέση με τη λήξη των ομολόγων. Πετάμε στη μαύρη τρύπα του χρέους μόλις μας κάτσει το αντίτιμο. Αυτό το ξέρουν και τα μικρά παιδιά. Συγχωρέστε δηλαδή που το λέω. Εδώ δεν γράφουμε διαγωνισμό για να πάρουμε... Όχι, αλλά να μην λέμε ότι με τις ιδιωτικοποιήσεις πληρώνουμε τις λήξεις των ομολόγων. Ακούστε ένα λεπτό. Εδώ συγκρούνται δύο φιλοσοφίες. Ποιος σας είπε αυτό το πράγμα? Δεν σας είπα αυτό το πράγμα. Οι λήξεις ομολόγων μετά το 20. Λοιπόν, ούτε αυτό δεν ξέρω. Άστο να μιλήσει. Άστο να μιλήσει. Και λήξεις των ομολόγων. Εντάξει, είναι, κάτι, λοιπόν, τώρα, είναι κάτι τεχνικό. Δεν είναι έχουμε οικονομικό. Τώρα 17 δις μέσα στο 2014 μόνο Μάιο και Ιούνιο. 26 δις αποπληρωμή ομολόγων δεν έχουμε μέσα στο 2014. Λοιπόν, θα τα πούμε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε.
Εδώ συγκρούνται δύο βασικές φιλοσοφίες. Έξω τα έντοκα. Ναι. Εδώ συγκρούνται δύο βασικές φιλοσοφίες. Δεν είναι το ζήτημα να αποδείξουμε ότι έχουμε μάθει το μάθημά μας και το έχουμε πει και το παπαγαλίζουμε. Εδώ είναι δύο φιλοσοφίες ουσιαστικές που πρέπει ο καθένας και σαν πολιτικός αλλά και σαν πράταξη να τοποθετηθεί. Έχουμε ένα πλούτο στα χέρια μας. Είναι τα κινητά. Είναι η θάλασσά μας. Είναι ο.